Έχουμε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιο βουλευτή στο βόρειο τομέα της παλιάς Β' Αθήνας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Τι κάνετε, κύριε Χατζηδάκη, είστε καλά? Γεια σας, κύριε Βαθαδόπουλε. Περιμένουμε να ψηφίσουμε εδώ στη Βουλή, αλλά πάει η ψηφοφορία συνέχεια παραπίσω. Ναι. Ομονοείτε, βλέπω όμως, με τον ΣΥΡΙΖΑ και θα ψηφίσετε την τροπολογία. Σημαίνει κάτι αυτό? Ψηφίζουμε γιατί κρίθηκε από τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα έπρεπε να περάσει το μήνυμα ότι η χώρα μένει χωρίς κάποιο πλαίσιο προστασίας για την κατοικία, παρότι έχουμε φυσικά ισχυρότερες εστάσεις για, για αυτό που η κυβέρνηση, η οποία πανηγυρίζει για κάτι το οποίο δεν έχει αντανάκλαση στην πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω έχει αναλυθεί αρκετά το θέμα. Απλώς, όπως ξέρετε, απασχολεί πολύ κόσμο και το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα έχει δημιουργήσει σε πολύ πολύ κόσμο μια ανησυχία αυτό το διάστημα. Θα παραμείνει. Γράψει το βεβαίω, θα παραμείνει η εκκρεμότητα, διότι θα υπάρχουν δύο παράλληλα νομοθετικά πλαίσια. Θα παραμείνει ο νόμος κατέλη για αυτούς που είχαν μπει μέσα. Θα υπάρχει αυτό το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα ισχύει για ένα χρόνο. Θα είναι γραφειοκρατικό με μια ηλεκτρονική πλατφόρμα σαν και αυτή που υπήρχε τον περιβόητο εξωδικαστικό μηχανισμό που δεν κάλυψε παρά μόνο 1.600 επιχειρηματίες. Και όλο αυτό το πράγμα εν μέσω και εκλογών μάλιστα θα δημιουργήσει μια κατάσταση, νομίζω, που θα προκαλέσει μια αδιέξοδα. Αυτό λέει και η εμπειρία μου και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο διατέλεσα υπουργός, και νομίζω ότι είναι ευθύνη και της κυβέρνησης και των δανειστών που κατέληξαν τελικά σε αυτό το συμβιβασμό. Δεν είναι βασικά μια λειτουργική λύση, αυτό λέω. Mm-hmm. Και που δεν έχει και κάποια κάλυψη, κάποια κίνηση, αν θέλετε, προς τους συνεπείς. Διότι βεβαίως να καλύψουμε τους κόκκινους, να υπάρξει μια δίκαια κοινωνικά λύση, αλλά από την άλλη πλευρά. Αλλά όχι εις βάρος αυτών που πληρώνουν. Να μην αισθάνονται κορόιδα και αυτοί που προσπαθούν με το ζόρι να πληρώσουν και πληρώνουν. Και το βλέπω και στον κύκλο μου και σε ανθρώπους που μιλάω εδώ και που αισθάνονται ότι είναι δεύτερη κατηγορία. Μιας και είπατε για εκλογές, έχετε καταλήξει σε εκτίμηση, γιατί έχω διαφορετικές εκτιμήσεις από τη λέξη της Δημοκρατίας για το πότε θα γίνουν εκλογές. Αν βγείτε στον κόσμο, επειδή ο κύριος Τσίπρας το επαναλαμβάνει, το λέει συνέχεια κτλ. Και υπάρχει εκτίμηση ότι υπάρχει μια αγάπη στην καρέκλα κτλ. Ο κόσμος πολύ και τη Νέα Δημοκρατία του λέει θα γίνουν εκλογές την τελευταία μέρα συνταγματική προθεσμία. Εγώ δεν το πιστεύω. Αυτό είναι μια ανάλυση, ξέρω εγώ. Λέτε ότι μπορεί να κάνει ακόμα και να πάει στη λογική των τετραπλών εκλογών ή τον Ιούνιο, ναι, αν το αποτέλεσμα δεν τον... Τον Ιούνιο δεν νομίζω, αλλά τετραπλές εκλογές, η δική μου λογική αυτό λέει. Βεβαίως, δεν σημαίνει ότι επικρατεί πάντα η λογική. Μπορεί να επικρατήσει αυτό που λέμε ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Mm-hmm. Και ως εκ τούτου, μέσω της ελπίδος, να καταλήξει ο κύριος Τσίπρας στη λογική να το πάει την τελευταία μέρα. Αλλά τι θα λέει το καλοκαίρι, διερωτώ. Αν η διαφορά είναι μεγάλη. Φαίνεται ότι θα χάσει και στις εκλογές, ναι. Μιας και το θέτετε, επειδή έχετε διακελέσει και αρκετά χρόνια στην Ευρωβουλή, δεν είναι λίγο άδικο όλο αυτό και υποτιμά την σημασία των ευρωεκλογών από την δική σας πλευρά να δώσει τόσο χαρακτήρα δημοψηφισματικό, σαν ο μόνος στόχος των ευρωεκλογών να είναι η καταψήφιση της κυβέρνησης και όχι η ουσία των ευρωεκλογών? Ας υποθέσουμε τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έλεγε αυτό. Επειδή εγώ μιλάω με τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, προφορώ όχι μόνο σε συγκεντρώσεις, σε καφές, σε σούπερ μάρκετ, σε καταστήματα. Εγώ είμαι ο δημοκράτης που βλέπω, μου λένε άντε να τελειώνουμε, να φύγουν. Υπάρχει ένα τέτοιο σκηνικό από κάτω. Είναι 4 χρόνια να γίνουν εκλογές στο τόπο. Υπάρχει πίκα μεγάλη με την κυβέρνηση. Είναι η εξαρτάτηση που δεν χωνεύεται. Είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί με τις τάσεις του, γιατί δεν δείχνει και μια κατανόηση για τα λάθη τα οποία έχει κάνει. Mm-hmm. Και επομένως, κύριε Παπαδόπουλο, πρόκειται εγώ. Ήμουνα σε Ευρωκοινοβούλιο 13 χρόνια και θα ήθελα το νόημα των ευρωπαϊκών εκλογών να αναδεικνύεται περισσότερο σε τέτοιο το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον που φοβούμε, όσο και να θέλαμε το πάνω προς εκεί, η προσπάθεια δεν θα ήταν αποτελεσματική. Παρότι εννοείται ότι πέραν του δημοψηφισματικού χαρακτήρα για τον οποίο μιλήσατε, θα έχουμε στο λόγο μας φυσικά στοιχεία για την Ευρώπη, αλλά δεν θέλω να έχω και στα πάντα.
Τώρα, με αφορμή και την υποψηφιότητα Κόκαλη που έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση, βλέπω τις απαντήσεις που δίνει η πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου σε εσάς για την κριτική σας. Η Αυγή λέει με υποβολέα τα νέα του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι παίρνετε γραμμή. Γιατί είναι προβληματική η συγκεκριμένη υποψηφιότητα? Μα γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη υποκρισία. Δύο θα σας πω. Το ένα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παριστάνει τον Ρομπέντο Φτωχόν. Την ώρα που παριστάνει λοιπόν τον Ρομπέντο Φτωχόν και περιμένει κανείς να βάλει φτωχούς και μεσαίους στο ψηφοδέλτιά του, με τη ρητορική του ξαναλέω, εγώ δεν έχω θέμα ούτε με τους φτωχούς ούτε με τους μεσαίους ούτε με τους πλούσιους. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έτσι, την ώρα που λέει αυτά, βάζει έναν άνθρωπο που πάντως φτωχό δεν τον λες. Έτσι. Και τον κάνει υποψήφιο βουλευτή, μάλιστα ανοιχτά και χωρίς προσχήματα. Το δεύτερο είναι ότι ο κύριος Τσίπρας όλα αυτά τα χρόνια δίνει υποτίθεται τη μάχη εναντίον της δραπλοκής, εναντίον των καναλαρχών, οι οποίοι έχουν και άλλες δραστηριότητες. Έκανε γι' αυτό το λόγο, το διαγωνισμό, το περιβόητο για τα κανάλια. Και ενώ υποτίθεται ότι συνεχίζει προς αυτή την κατεύθυνση και κουνάει το δάχτυλο προς τη Νέα Δημοκρατία, ένα καναλάρχη, τον κύριο Κόκαλη, τον κάνει υποψήφιο. Το καναλάρχης το λέτε για τον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα? Ναι. Ναι. Πολύ πια θα τα λέει όλα αυτά. Εγώ δεν υπάρχει κανείς που να το αμφισβητεί, νομίζω. Το ακούω μήνες και δεν διαψεύδεται. Για το Κόντρα εννοώ. Ναι, 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 για τον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα, ναι. Λοιπόν, δεν βγάζει τάξη εδώ πέρα. Δηλαδή, το αφήγημά του είναι είστε η ελίτ, είστε οι πλούσιοι, είστε το κατεστημένο και εμείς είμαστε οι πολλοί και οι φτωχοί. Λοιπόν, ο κ. Κόκαλης είναι οι πολλοί και οι φτωχοί. Όλοι και να είναι. Δεν έχω κάτι στο προσωπικό με τον άνθρωπο. Εντάξει, μην παρεξηγηθεί. Το ξέρω καλά-καλά. Αλλά από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που πρέπει να δώσει εξηγήσεις και στην παραδοσιακή του βάση. Πολύ περισσότερο που τώρα υψώνει ακόμα περισσότερο τον λόγο σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Και το κάνει κεντρικό διακύβευμα των εκλογών. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ομιλία, κύριε Χατζηδάκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.